Έχουμε συνδεθεί με τον Γιώργο Φελίδη για τη διεθνή επικαιρότητα. Καλησπέρα, Γιώργο. Να δούμε καταρχάς τις πληροφορίες που παραμένουν τελικά ακόμη ως τώρα συγκεκριμένες για το πού βρίσκεται ο πρώην σύμβουλος της CIA. Ο Edward Snowden, ο άνθρωπος που αποκάλυψε το πρόγραμμα παρακολουθήσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και τώρα καταζητείται για κατασκοπία από την Αμερικανική κυβέρνηση. Δεν επιβεβαιώνονται οι αρχικές πληροφορίες ότι ο 30χρονος Snowden πήρε την πτήση για την Αβάνα της Κούβας από τη Μόσχα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έχει υποβάλει πλέον αίτημα για χορήγηση πολιτικού ασύλου στον Ισημερινό και πως έχει ξεσπάσει ένας διπλωματικός πόλεμος Ουάσιγκτον, Πεκίνου και Μόσχας. Τις τελευταίες 24 ώρες το αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας έχει γίνει το επίκεντρο ενός παγκόσμιου διπλωματικού θρίλερ. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ήθελαν τον καταζητούμενο για κατασκοπία από την Αμερικανική κυβέρνηση, Edward Snowden, να ταξιδεύει το πρωί της Δευτέρας για την Κούβα με την πτήση SU-150 της Aeroflot. Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press που επιβιβάστηκαν στην πτήση, η θέση του Snowden ήταν κενή και ο ίδιος άφαντος. Ο 30χρονος πρώην σύμβουλος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών φέρεται να διανυκτέρευσε στη ζώνη τράνζιτ του αεροδρομίου, όπου και είχε συναντήσεις με διπλωμάτες του Ισημερινού. Κατά την επίσκεψή του στο Ανόη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισημερινού επιβεβαίωσε ότι έλαβε αίτημα χορήγησης πολιτικού ασύλου από τον Edward Snowden, το οποίο εξετάζει, όπως είπε, δίνοντας προτεραιότητα στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κυβέρνηση του Ισημερινού έχει ως προτεραιότητα τις αρχές της και όχι τα συμφέροντά της. Και ο άνδρας αυτός καταδιώκεται από εκείνους που θα έπρεπε να δίνουν εξηγήσεις στους πολίτες για το μυστικό πρόγραμμα παρακολουθήσεων της Αμερικανικής κυβέρνησης. Σε ό,τι αφορά το πού βρίσκεται τώρα ο Snowden, ο κύριος Πατίνο είπε πως αυτό μπορεί να το γνωρίζει μόνο η Ρωσία. Στις 20 Μαΐου ο Edward Snowden εγκατέλειψε τη Χαβάη όπου έμενε και διέφυγε στο Hong Kong. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 5 Ιουνίου, αποκάλυψε στις εφημερίδες Guardian και Washington Post απόρριτες πληροφορίες για τα προγράμματα παρακολούθησης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών τηλεφωνικών κλήσεων εκατομμυρίων Αμερικανών. Και χθες έγινε γνωστό ότι ο Edward Snowden διέφυγε στη Μόσχα. Τηλεοπτικές κάμερες και δημοσιογράφοι έσπευσαν στην αίθουσα αφήξεων, όμως και πάλι κανένα ίχνος του 30χρονου άνθρα. Η υπόθεση αυτή έχει ήδη προκαλέσει διπλωματικές τριβές μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, με το Πεκίνο να αρνείται τις κατηγορίες ότι κρύβεται πίσω από την απόφαση του Hong Kong να αφήσει το Snowden να φύγει. Sometime all around Friday, a message was given. Κάποια στιγμή εστάλει ένα μήνυμα στον κύριο Snowden ότι πρέπει να εγκαταλείψει το Hong Kong, ότι μπορεί να φύγει από το Hong Kong με ασφάλεια χωρίς να τον εμποδίσει κανένας στο αεροδρόμιο. Πιστεύω ότι το μήνυμα αυτό εστάλει από το Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντως προειδοποιούν ότι θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες στις σχέσεις τους με την Κίνα και τη Ρωσία εάν έχουν βοηθήσει έναν άνθρωπο που πρόδωσε τη χώρα του.